Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα από το Ε μέχρι το Χ, που είναι βεβαίως και το τελευταίο, όπως έχουμε πει ήδη, για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά μέχρι τις 5 και σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή από αυτές που έχουμε κάνει όλη την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Γιατί σήμερα θα έχουμε εδώ στο στούντιο πάρα πολύ κόσμο και θα είναι ο κόσμος που μας έχει στηρίξει και έχουμε συνεργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όλων αυτών τον καιρό που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είναι οι συνεργάτες και φίλοι. Και βεβαίως είναι όλος αυτός ο κόσμος που δουλεύει πίσω από εμάς και πίσω από τις κάμερες, που δεν φαίνεται και δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να κάνουμε κι εμείς όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας και εσείς βεβαίως να ενημερωθείτε όσο πιο σωστά και έγκαιρα γίνεται. Πριν ξεκινήσουμε, να σας παρουσιάσουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι μέσα στο στούντιο και οι οποίοι κάνουν διάφορα νοήματα έτσι, και διάφορα χαμόγελα. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό, διότι έχουμε συνοηθεί και με τους εικονολήπτες, με τα παιδιά, με τον Χρήστο και με τον Δημήτρη. Θα τα δείχνουν όλα τα πλάνα, έτσι. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Ακούς, Μαρία, σε σένα το λέω αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε πολλά δώρα για εσάς που έχουμε ετοιμάσει σήμερα, που είναι όλα ευγενική χορηγία από τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει, από τους χορηγούς μας. Ξεκινάω με τη σειρά που θα γίνει και η κλήρωση. Θα παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο 2351-038-941 για τα εξής δώρα. Έχουμε μία τσάντα προσφορά από το κατάστημα Reha Store στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 11 στην Κατερίνη. Τη δείχνω κιόλας την τσάντα. Χρήστο, βοήθησέ με να δείξουμε την τσάντα. Και σταματώ για να μπορούν από τη ροή να προλαβαίνουν να βάζουν και τα ανάλογα στοιχεία που θέλουν. Πολύ ωραία τσάντα. Λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο. Το επόμενο δώρο μας είναι ένα ρολόι προσφορά του καταστήματος Di Nuovo και της φίλης μου της Κυριακής Παπαγιουβάνη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Το βλέπουμε. Το οποίο βεβαίως ζαχαριάζουν διάφορες φίλες εδώ μέσα. Εντυπωσιακό είναι άλλωστε. Πώς είναι δυνατόν να μην το χαρώνουν όλοι. Λοιπόν, και πάμε στα επόμενα δύο δώρα, που είναι μια θεραπεία προσώπου, κολαγόνου και αλουρονικού οξέως. Είναι προσφορά του Ινστιτούτου Ομορφιάς Νουβελιστή και της φίλης μου της Μελίνας της Τσανικίδου, όπου έχω δεσμευτεί δημόσια και πρέπει να το πω, Χρήστο, ότι εχθές τα κράτησα τα κορίτσια και τη Μελίνα και την Κατερίνα μέχρι τις 9 το βράδυ για να συζητήσουμε και να κάνουμε τα ανάλογα που κάνουν τα κορίτσια. Και είπα ότι θα ζητήσω συγγνώμη δημοσίως, κορίτσια. Γράψατε για την καλά, ταλαιπωρία. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι. Γιατί ζητά συγγνώμη. Γιατί με εκβίασε, μου είπαν ότι πρέπει να το πω. Α, και έτσι είπα. Ωραία, λοιπόν, και πάμε στο τέταρτο δώρο, που είναι από μια προσφορά από το Κομμωτήριο που είναι στην Κανάρη 5 και Βότση γωνία στην Κατερίνη. Και είναι επίσης μια θεραπεία μαλλιών, κούρεμα και χτένισμα. Και όταν λέμε θεραπεία, εννοούμε ότι έχει ανάγκη το μαλλί αυτή την περίοδο που διανύουμε. Βλέπει αφυδάτο, βλέπει ήλιο, βλέπει ό,τι χρειάζεται. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι για τη θεραπεία προσώπου κολαγόνου και αλουρονικού οξέως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια θεραπεία προσώπου με αυτά τα συστατικά, όπως είπαμε, με ένα μηχάνημα ενδοδερμίας που κάνει λεφικό μασάζ και βεβαίως είναι κάτι ανάλογο με τον μπότοξ, το λέω γιατί εμάς τις γυναίκες μας ενδιαφέρει, έτσι, χωρίς όμως να είναι ενέσιμο, αλλά με τη χρήση μηχανημάτων όπου κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και πολύ σωστά μάλιστα. Όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής θα τηλεφωνείτε στο 2351-038-941. Θα κάνουμε στο τέλος την κλήρωση με τη σειρά που τα διαβάσαμε, την που είναι η προσφορά από το κατάστημα Reha Store, το ρολόι προσφορά του καταστήματος Di Nuovo, την θεραπεία προσώπου από το Ινστιτούτο Ομορφιάς Νουβελεστή και από το Κομμωτήριο Εστί, την θεραπεία των μαλλιών, το κούρεμα και το χτένισμα. Στο τέλος λοιπόν της εκπομπής και της κληρώσης, δεν θα τις κάνουμε εμείς, θα τις κάνουν όλοι οι άνθρωποι που είναι τριγύρω και στο δεύτερο μέρος κάποιοι από τους χορηγούς μας που θα μπορέσουν να βρίσκονται στο στούντιο. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, αρχίστε να τηλεφωνείτε εσείς από τώρα, ξεκινήστε το τηλέφωνο, να το υπενθυμίσουμε, 2-3-5-1-0-38-9-41 και σε πολύ λίγο τα παιδιά από τη ΡΟΗ θα το έχουν μόνιμα στην οθόνη, έτσι, για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να παίρνουν τηλέφωνο. Και πάμε να καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε. Για να μιλήσουμε με τους φίλους μας και να τους καλωσορίσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Και ξεκινάμε από τις κυρίες, βεβαίως. Γεια σου, βεβαίως, Μαρία Ξενιτίδου, η συνάδελφο στη Δίων Τηλεόραση. Να πω χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να μην πεις χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπορείς να το πεις και αυτό όμως, δεν είναι κακό. Δεν θα κάνουμε δελτίο. Νίκος Βουδούρης, inveria.gr. Καλησπέρα. Και Δημήτρης Τσουκλίδης, με ή χωρίς τον Κωστίκα, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό με τον Κωστίκα. Με τον Κωστίκα, είναι βεβαίως. Με τον Κωστίκα, λοιπόν, καλησπέρα, αλλά Μπέλα. Όχι από την Μπέλα τώρα, από τα στούντιο της Δίνη Τηλεόρασης. Διότι μας το έκανες και παράπονο, Δημήτρη, ότι δεν με έχετε καλέσει και δεν με έχουμε καλέσει. Και αυτό είναι ψέμα, βέβαια. Βεβαίως είναι ψέμα και το διαψεύδουμε και στον κόσμο. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Μπράβο, ευχαριστούμε, Μαρία, πάρα πολύ. Εγώ έχω τον Νίκο για συμπαράσταση εδώ. Να ξέρετε, θα μιλήσετε με τον δικηγόρο μου. Νίκο, δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, Δημήτρη, από σένα. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ μαζί, πολλές ανταποκρίσεις, πολλά θέματα που υπήρξαν. Κορυφαίο, βέβαια, εκλογές, τις οποίες περάσαμε μαζί έτσι, με την ίδια αγωνία. Τι κρατάς και τι αφήνεις σε αυτή την τηλεοπτική σεζόν και γενικότερα στην περίοδο αυτή? Κοιτάξτε, να δείτε, ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, γιατί και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρη συμμετοχή μου σε μια εκπομπή, έστω και μέσω Skype.
Πραγματικά ήταν μια εκπομπή που θεωρώ την αγάπησε ο κόσμος της Κεντρικής Μακεδονίας και ήταν και μια εκπομπή που το είχα δηλώσει και την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ότι έλειπε από το τηλεοπτικό, θα λέγαμε, τοπίο εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Να υπάρχει δηλαδή ακριβώς μια ενημέρωση του πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε για μένα το θετικό είναι αυτό, ότι ήρθαμε να καλύψουμε ένα κενό στο τηλεοπτικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Το καλύψαμε, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον και για τη δικιά μου τη μεριά, αλλά και για όλους τους συναδέλφους, έγκυρα και πάνω απ' όλα, θα έλεγα εγώ, με σεβασμό προς τον πολίτη, και ό,τι καλύψαμε το κάναμε σεβασμό προς τον άνθρωπο και να μην εκθέσουμε καταστάσεις και θέματα. Έτσι, πιστεύω ότι το καταφέραμε, το πετύχαμε και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που το εισπράτητε κι εσείς πολύ περισσότερο από τον κόσμο. Νίκο. Ναι, μάλιστα. Χαίρετε λοιπόν. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε Βουδούρη. Δεν θυμάμαι να ρωτήσετε κάτι, γιατί έχουμε θαμπωθεί από τα φώτα εδώ πέρα και τις ωραίες παρουσίες που έχουμε δίπλα. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς. Νίκο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά κάπως αργά το λες. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή. Έπρεπε να ξεκινήσει από την πρώτη εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να σου το θυμίσω. Καλή αργά, παραπότε. Πρέπει να σα το θυμίσω και τους δύο. Όταν πρώτο ξεκινήσατε, ήμουν ο πρώτος που σας έκανε ποδαρικό. Ναι. Μέσω του Skype βεβαίως, και είχαμε τότε αναφερθεί και στο ωραίο σκηνικό που έχετε και βέβαια στις επιλογές εσείς δημοτολογικές. Λοιπόν, είναι 2 χρόνια περίπου τώρα που συνεργάζομαι με την Διον Τηλεόραση μέσα τα δελτία ειδήσεων, από τον Άκη τον Τάτσι ακόμα, τον Βαγγέλη τον Αγγέλη που βλέπω τώρα μας φωτογραφίζει πίσω από τις κάμερες. Είναι τα backstage τα οποία μπορούμε και να δείξουμε, γιατί όπως ξέρεις, Βαγγέλη, σε αυτή την εκπομπή δεν κρύβουμε τίποτα. Είπαμε σήμερα δεν κρύβουμε τίποτα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχουν ανεβεί ήδη στην τηλεόραση, να το ξέρεις. Είναι μια ζωντανή εκπομπή, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Και βέβαια, γεια σου Βαγγέλη, και βέβαια και όταν ο Χρήστος ο Χατζημής ανέλαβε το δελτίο ειδήσεων, συνεργαζόμαστε από τότε και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που τον Γενάρη του 2014 γνώρισα και την Εύη και καθημερινά σχεδόν συνεργαζόμαστε και μέσα από τις συνδέσεις μας, αλλά και βέβαια στη Βέρεια όταν έρχεται. Mm-hmm. Και καλύπτει εκεί πέρα τα γεγονότα. Συγγνώμη. Μόνο στη Βέρεια έρχεται, Νίκο. Τα τσεκίν όλα. Τα τσεκίν όλα. Βέρεια στο τάδε καφέ Φραπεδούμα. Βέρεια στο άλλο το καφέ Φραπεδούμα. Για είναι λάθος που έπρεπε να πω τα πούμε όλα σήμερα. Για τον Πλάτο να τα γράφει αυτά, μάλλον. Για τον ιδιοκτήτη, μάλλον του καναλιού. Για να λέω ότι είναι για δουλειά. Εγώ δεν έχω δει δουλειά. Αλλά είναι στα καφέ πάντως. Αυτό είναι συναδελφική αλληλεγγύη, Νίκο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μπορούμε να πούμε ότι κάνει έναν έλεγχο να δει η ποιότητα του καφέ, αν είναι το ίδιο καλή. Είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Αυτές είναι οι θυσίες που πρέπει να λέγονται. Έτσι, ακριβώς. Αλλά στην Βέρεια οι ειδήσεις βγαίνουν πάντα στα καφέ, πουθενά άλλο. Έτσι, ακριβώς. Και επίσης, επειδή δεν υπάρχει καλός ελεγκτικός μηχανισμός για τις τιμές, για να δούμε μήπως κάποιος πλουτίζει βάρος στους καταναλωτών, κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Έχω ρίξει όλο μου το βάρος στον καφέ. Σε αυτό το προϊόν. Και έχουμε και πολύ ωραίες καφετέρειες σε Βέρεια, να το πούμε, και πολύ καλές τιμές. Να διαφημίσουμε και λίγο τις καφετέρειες. Εντάξει, τώρα επειδή εγώ θα το ισορροπήσω, γιατί και στην Έδεσα έχουν πολύ ωραίες καφετέρειες και στην Πέλα γενικότερα, και επίσης πολύ καλές τιμές και έχουν και πολύ ωραίο κόσμο. Πολύ ωραία συμπεριφορά και όμορφους ανθρώπους. Το είπα. Και δεν το λέω, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν το λέω. Μένει να έρχομαστε στην Κατερίνη να δοκιμάσουμε και εδώ να δούμε τι γίνεται τώρα και εμείς, έτσι δεν είναι. Οπότε ερχόμαστε και εμείς στην Κατερίνη πιο τακτικά να δοκιμάσουμε. Κοίταξε, να άλλωστε δεν είναι τυχαίο οι συζητήσεις που γινόταν πριν από λίγο καιρό, πριν τον Καλλικράτη, που λέγανε ότι αν γινόταν μια υπερνομαρχία θα ήταν Πέλα ή Μαθία και Πιερία. Έτσι. Έχουμε κοινή νοοτροπία, κοινό πολιτισμό, κοινή παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά, είμαστε σε όλα ίδια, οπότε δεν έχουμε καμία διαφορά. Στο ίδιο γι' αυτό μέρος. Και δέσαμε νομίζω κιόλας τόσο πολύ και ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι, αλλά και βέβαια και η θεματολογία δεν είναι πάρα πολύ όμορφα και αυτή είναι και η επιτυχία νομίζω της εκπομπής σας. Δηλαδή κάποιος από την Μαθία μπορεί κάλλιστα να παρακολουθήσει ένα θέμα της Πιερίας και αντίστοιχα ή της Πέλας ή τη Χαλκιδική ακόμα που και από εκεί έχετε μια πολύ καλή παρουσία. Βεβαίως. Και πριν πάμε στην Μαρία, εγώ θα πω ότι έχουμε δεύτερη γραμμή. Στα τηλέφωνα λοιπόν επικοινωνίες για τον διαγωνισμό 2351-038-941 και 38-942 για τα δώρα που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, που πολύ πολύ σύντομα θα τα επαναλάβω. Είναι μια τσάντα προσφορά του καταστήματος Reha Store. Και Χρήστο, ίσως μπορούμε να δείξουμε τα δώρα, την τσάντα και το ρολόι. Είναι ένα ρολόι προσφορά του καταστήματος Ντι Νουόβου, μια θεραπεία προσώπου κολαγόνου και αλλουρονικού οξέως, προσφορά του Ινστιτούτου Ομορφιάς Nouvelle Estique και από το κομμωτήριο Estée, μια θεραπεία μαλλιών, κούρεμα και χτένισμα. Και τα 4 δώρα σήμερα στην εκπομπή, στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, έλεγες ότι έχετε καλές καφετέρειες. Ναι. Μαρία,
Το κορίτσι του δελτίου, του ρεπορτάζ και γενικά το κορίτσι που το βάζαμε να τρέχει. Γενικώς, βέβαια. Δεν είναι έτσι, αλίμονο. Με χαρά όλα, όλα, όλα με χαρά. Θα τα πούμε μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Να μην ξεκινήσω τώρα. Ό,τι νόμιζα θα μας έλεγες, θα τα πούμε μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση, για μένα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Ήταν ένας χρόνος, καλός ή κακός, με και καλή δημοσιογραφία, με καλά ρεπορτάζ. Σίγουρα υπήρχαν και κάποια δυσάρεστα, αυτά είναι μες στη ζωή. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, η συνεργασία με όλους ήταν άψογη. Έτσι είναι και η δημοσιογραφία, δεν έχει μόνο καλά ρεπορτάζ, έχει και κακά, έχει άσχημα, έχει άσχημες στιγμές. Μ' αρέσει να θυμηθείς μια δύσκολη στιγμή. Μια δύσκολη στιγμή. Πολλές μπορώ να πω εγώ τώρα. Εντάξει, όχι, μια που μπορεί να ξεχωρίσει. Όχι, όχι, θα σας πω. Ίσως μια δύσκολη περίοδος ήταν εκείνη των εκλογών, επειδή υπήρχε πολλή πίεση. Αλλά νομίζω ότι πέρασε πολύ έτσι, ανώδυνα. Δηλαδή ήταν όλα, κύλησαν πολύ καλά χάρη σε εσάς. Χάρη σε εσάς, δηλαδή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή και με τα παιδιά, με τους συνεργάτες από την κεντρική Μακεδονία γενικότερα, όπως και με εσάς εδώ πέρα στο κανάλι. Βεβαίως η Μαρία είναι καινούργια στη δημοσιογραφία, έτσι, γι' αυτό και την ακούμε έτσι να λέει ότι προσπάθησα και έτρεξα και βοήθησα και έκανα. Και... Πάντως, να σου πω, είναι λογικό. Οπότε έχει τύχει πολλές φορές να συνεργαστούμε με τη Μαρία, να κάνουμε κάποιες ανταποκρίσεις από την Βέρα και τα λοιπά. Είναι χαρά μου να είναι αυτή στο δελτίο, γιατί με αφήνει να λέω ό,τι θέλω. Ούτε με διακόπτει, ούτε με ρωτάει τίποτα. Θες να πεις κάτι τώρα. Θες να πεις κάτι τώρα. Όχι, ίσα ίσα λέω πολύ καλά λόγια για τη Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, πραγματικά. Και εμένα ήταν χαρά μου όταν συνεργαζόμασταν. Να μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα και με τον Θόδωρο τον Ελευθεριάδη, τον συνάδελφο και συνεργάτη από την ΑΟΣ. Και βεβαίως και τον Θοδωρή τον Δούκα που θα συναντηθούμε μέσω Skype για να μιλήσουμε μαζί του. Γιατί είπαμε και για και επιστρέφω σε σένα, Δημήτρη, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Άσετα της εκπομπής στην τηλεοπτική χρονιά και πες μου λίγο στα του νομού τι ξεχωρίζεις από γεγονότα. Δεν θα μου πεις τις εκλογές. Εκτός εκλογών. Ναι, βέβαια ήταν οι εκλογές. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο εκτός από αυτό το πράγμα. Όταν έχεις περάσει τις εκλογές. Ναι, όταν έχεις περάσει τις εκλογές. Ήταν πραγματικά πολύ έντονες σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και γιατί ήταν και αμφίροπες, θα λέγαμε. Υπήρχαν αρκετά γεγονότα στην Πέλα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με, θα λέγαμε για μας το σημαντικότερο, είναι οι καταστροφές οι οποίες συνέβησαν στον αγροτικό κόσμο. Και το λέμε αυτό γιατί ήταν αυτές οι οποίες πραγματικά οι καταστροφές σε κάποιες περιπτώσεις βύθισαν στη θλίψη, θα λέγαμε, τους ίδιους τους κατοίκους εκεί πέρα. Mm-hmm. Και δεν θα μπορείς να μην αναφερθείς σε αυτά τα πράγματα. Όταν είναι μια αγροτική περιοχή η οποία περίπου το 80% εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή και όταν αυτή η παραγωγή θα λέγαμε ότι έχει καταστραφεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουν οι όποιες αποζημιώσεις έρθουν από τον ΕΛΓΑ, που, και να ανοίξω μια παρένθεση, εδώ υπάρχει ένα θέμα λίγο, κάποιοι αγρότες παραπονιούνται για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην αναφερθούμε σε αυτό το τομέα. Βέβαια για μας, αν θέλετε, ήταν και στον πρόσφατο ανασχηματισμό ήταν η υπουργοποίηση του κυρίου Καρασμάνη, η οποία ειδικότερα όσον αφορά σε κάποιος δεξιός βουλευτής, θα λέγαμε, που έρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είχε να γίνει για πάνω από 30 χρόνια στην Πέλα. Όπου θα λέγαμε ότι και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Περιμένουν πολλά οι αγρότες της Πέλας από τον κύριο Καρασμάνη και βέβαια θα έλεγα γενικότερα από όλη την Ελλάδα περιμένουν κάποιες κινήσεις. Πιστεύουμε ότι θα τα πάει καλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης των πραγμάτων και για το καλό όλων πρέπει να και τα πάει καλά. Είναι σημαντικό το Υπουργείο το οποίο έχει αναλάβει και για την περιοχή γενικότερα. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες, Χρυσή. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε τον Γιώργο τον Νεοχωρίτη, ο οποίος είναι συνάδελφος δημοσιογράφος στο κανάλι Γιώργο. Αν Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, μας Γιώργο. Μας ακούς, Γιώργο? Δεν μας ακούει δεν ο Γιώργος. Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα ξαναεπιχειρήσουμε ξανά να τον... Γιώργο, μας ακούς? Ναι, ναι. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή ζωντανά παίρνουμε τηλέφωνο τους συναδέλφους που δεν μπορούν να είναι στο στούντιο γιατί ξέρουμε ότι έχεις και πολλή δουλειά. Για να τους ευχαριστήσουμε, θεωρούμε ότι πρέπει να το κάνουμε και δημοσίως για τη συνεργασία και για την έτσι πολύ καλή επαφή που έχουμε
στη βοήθεια που αφορά και την εκπομπή, αλλά και γενικότερα τη συνεργασία που έχουμε εμείς μαζί σου και με το κανάλι βεβαίως στο Europe One. Και θέλω να σε ρωτήσω τι ξεχωρίζεις από αυτή την τηλεοπτική περίοδο, άλλωστε σήμερα είναι και η τελευταία μας εκπομπή. Έτσι. Γι' αυτό και την αφιερώνουμε στους συνεργάτες και συναδέλφους, αλλά και στους χορηγούς μας. Και κάνουμε έναν έτσι μικρό απολογισμό για το πώς ήταν η τηλεοπτική σεζόν που πέρασε. Αν με ρωτάς για τα πολιτικά δρόμενα και τα θέματα σε σχέση του ρεπορτάζ, εμφανώς ξεχωρίζω την προεκλογική περίοδο που ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη έκλεψε τα φως της δημοσιότητας η κόντρα που είχε ο Απόστολος Τζιτζικός σας με τον Γιάννη Ιωαννίδη, δύο άνθρωποι που έρχονται από το ίδιο κόμμα και είχαν τις καλύτερες των σχέσεων μέχρι τη στιγμή που ο κύριος Ιωαννίδης χρήστηκε επισήμως ο Γαλάτζιος υποψήφιος για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το πολύ μεγάλο ποσοστό του Γιάννη Μπουτάρη με τον οποίο απέκτησε ξανά για μια πενταετία την ηγεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και αν και με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο αυτή τη στιγμή, θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπες και εσύ, Εύη, ότι όντως η συνεργασία μεταξύ των δημοσιογράφων είναι αυτό που και τεκμηριώνει το ρεπορτάζ και το κάνει πιο έγκυρο σε αυτούς που θα το μεταδώσουμε και φυσικά ξέρετε καλύτερα και εσείς οι δύο ότι όταν έχεις καλές σχέσεις με δημοσιογράφους γνωρίζεις πολύ γρηγορότερα και την είδηση. Έτσι, γιατί ακριβώς. Κάποιος από τους γνωστούς σου θα τη μεταφέρει και μάλιστα ατόφια χωρίς να δεύτερες σκέψεις κτλ. Έτσι είναι Γιώργο, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό και βεβαίως πρέπει να συνεργαζόμαστε γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές, έτσι δεν είναι. Αν θέλεις Χρήστο να τονίσω κάτι ακόμα είναι και το κλείσιμο της ΕΡΤ3. Φέτος που τουλάχιστον για τη Βόρεια Ελλάδα δίνει μια μεγαλύτερη ευθύνη σε εμάς τα περιφερειακά κανάλια που πρέπει να μεταφέρουμε την είδηση και να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους που φιλοξενούσε παλιότερα η ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο εμείς και αυτό θα το έβαζα ως ένα από τα άσχημα highlight της χρονιάς γιατί ήταν η δημόσια φωνή, φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερα μέσα από αυτά που έχουμε εμείς αλλά είναι τώρα ευθύνη δική μας να μεταφέρουμε τη φωνή και των αιρετών και των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή ώστε να ακουστούν και οι απόψεις τους και να αναδειχθούν και οι ειδήσεις της Βορείου Ελλάδος που έχουν πολύ μικρό κομμάτι στην ειδησιογραφία της Αθήνας. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Έτσι ακριβώς είναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια στη δουλειά. Έχεις να ετοιμάσεις δελτίο άλλωστε και ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και βεβαίως θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Η συνεργασία και μην νομίζεις, το Σεπτέμβριο πάλι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την εκπομπή, οπότε πάλι θα ξαναμιλήσουμε. Πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος έθεσε και το ζήτημα της συνεργασίας που είναι πολύ σημαντικό μεταξύ των δημοσιογράφων. Έτσι ακριβώς. Για λοιπόν, να. Πρωτού πει ότι πεις, εγώ πρέπει να υπενθυμίσω 2351-038-941 και 38-942. Θα τηλεφωνείτε εδώ στα τηλέφωνα της Δίων Τηλεόραση για να κερδίσετε ένα από τα 4 δώρα που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Και είπαμε πολύ γρήγορα μία τσάντα προσφορά του καταστήματος Reha Store και νομίζω ότι πρέπει να τη δείξουμε την τσάντα και παρακαλώ τη βοήθεια όλων και της ροής και της κάμερας για να, δούμε, λοιπόν, να αλλάξουμε το πλάνο για να δείξουμε την τσάντα. Και αμέσως μετά την τσάντα. Ένα ρολόι προσφορά του καταστήματος Ντίνου Όβο, μια θεραπεία προσώπου κολαγόνου και αλουρονικού οξέως προσφορά του Ινστιτούτου Ομορφιάς Νουβαλιστίκ και από το κομμωτήριο Εστί, μια θεραπεία μαλλιών, κούρεμα και χτένισμα. Όλα αυτά τα δώρα θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. 2351-038-941 και 38-942. Τηλεφωνείτε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν. Βγάζουμε φωτογραφίες εδώ. Γίνεται χαμός εδώ. Είναι μια πολύ καλή έτσι, απασχόληση. Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Εσείς δεν παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Παρακαλώ τον Δημήτρη και τον Χρήστο να τους δώσουν στιγνά τηλεοπτικά με κοντινά πλάνα. Να τους πούμε ότι δεν παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Έχουμε γυναίκες που μπορούμε. Δεν θα πάρετε μέρος στην κλήρωση. Μπορεί να πάρει σύζυγος βεβαίως. Να τη στείλουμε κανένα μήνυμα. Δημήτρη και σύζυγος Νίκο και να δοκιμάσουμε. Έτσι ακριβώς. Check-in, ωραία, εντάξει. Check-in μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να πάμε στον Θόδωρο Ελευθεριάδη. Πάμε στον Θόδωρο. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του πάνελ. Φαντάζομαι ότι βλέπεις την εκπομπή. Θα σου κάνω δύο παρατηρήσεις. Παρακολουθώ την εκπομπή. Βεβαίως. Πρώτον, νομίζω ότι αδικείς τον εαυτό σου με να φοράς μια κελεμπία σε μια τόσο καλοκαιρινή εκπομπή. Και δεύτερον, θέλω να δω την εκπομπή. Τη θεραπεία του μαλλιού να τη δώσει σε μένα. Ωραία. Νομίζω ότι σου ταιριάζει το συγκεκριμένο δώρο. Έχουμε βέβαια εδώ πολλές προσφορές
για αυτή την. Ναι, όμως διάλεξε αυτή που τον ενδιαφέρει. Είναι η θεραπεία, ναι. Μαλλιών. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να σε εγγυηθώ κάτι τέτοιο, αγαπητέ συνάδελφε, όπως αντιλαμβάνεσαι. Διότι θα γίνει κλήρωση. Διότι θα γίνει κλήρωση και. Βέβαια, μ' αρέσει το χιούμορ σου, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Θοδωρή, πες μου και εσύ τι ξεχωρίζει από αυτή την τηλεοπτική σεζόν που ουσιαστικά τελειώνει. Προφανώς είναι η μεγάλη νίκη του Απόστολου της Κώστας. Νομίζω ότι ήταν ένα σημείο αναφοράς για όλη την κεντρική Μακεδονία. Η ρήξη που θέλησε, πέτυχε ο Απόστολος της Κώστας με το κεντρικό πολιτικό καθεστημένο. Ήταν μια μεγάλη νίκη και για τη Δημαρχία ειδικά ένα ποσοστό 75% έδειξε ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή και σε κεντρικό πολιτικό σκηνικό και μην παραξενευτείτε τον επόμενο διάστημα και πιστεύω θα είναι σύντομα, θα είναι κοντά τα πράγματα. Mm-hmm. Δείτε τον Απόστολο της Κώστας σε άλλο ρόλο από αυτόν που θα έχει μέχρι τότε. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Και τώρα βέβαια είναι λογικό να ζητήσουμε και ένα σχόλιο, Θοδωρή, για τη συνεργασία που έχουμε. Γιατί ξέρω ότι πολλές φορές, μάλλον όχι ξέρω, θα το πω δημοσίως, ότι πολλές φορές έχω τρέξει και τελευταία στιγμή σου έχω ζητήσει πράγματα και χάρες. Όπως επίσης και την παρέμβασή σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι το ιδίων τηλεόραση είναι το πιο άψογα επαγγελματικό κανάλι που έχω δει στην αυτή την καριέρα που έχω κάνει ως δημοσιογράφος στον χώρο. Δουλεύετε πάρα πολύ παιδιά, δουλεύετε 24 ώρες, 24 ώρες. Πολύ καλή και ευχές. Και νομίζω ότι η Εύη Μιχολού, το λέω ειλικρινά γιατί συνεργαστήκαμε σε όλο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, πραγματικά τιμά δημοσιογραφία είναι μια κοπέλα, μια δημοσιογράφος που δουλεύει πάρα πολύ και μόνο με δουλειά, όπως πιστεύω και ο Χρήστος και οι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να πετύχει πράγματα. Το ρεπορτάζ θέλει πολλή δουλειά και δεν θέλει αναπαραγωγή. Θέλει να κάνεις πρωτογενές, να βρεις πρωτογενές υλικό και να το κάνεις εσύ, το να δείξεις εσύ. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ και βέβαια σου το λέω και δημόσιος από τώρα ότι ανανεώνουμε την συνεργασία μας για το Σεπτέμβριο που ξεκινούμε και πάλι, θα ξεκινήσουμε και πάλι την εκπομπή στα μέσα του Σεπτέμβρη. Οπότε, έσω έτοιμος από τώρα. Μπορείς να αρχίσεις να προετοιμάζεσαι. Με το καλό, καλά να περάσετε καλές διακοπές. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, και εσύ καλές διακοπές. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για τα δώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Τα ευγενικά λόγια σκοπεύουν, μάλλον εκεί βλέπω και την έκφρασή σου, Δημήτρη. Στεναχωρήθηκες. Φαντάζομαι ότι κάτι έχει στάξει. Ετοιμαζόμουν να πάρω τηλέφωνο τώρα, λέω τσάντα θα έχει, ρολόι θα έχει. Εδώ βλέπω δεν γίνεται τίποτα τώρα. Θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε προβλήματα. Να ξέρεις, σπαίνετε τη διχόνοια σε ένα σπίτι. Εγώ αυτό σας λέω μόνο. Αυτό να γνωρίζετε μόνο. Να ξέρει λοιπόν ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Πάμε στη Χαλκιδική. Να δούμε τον Θοδωρή το Δούκα, ο οποίος είναι μάλιστα και σε γήπεδο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, Θοδωρή. Πού Θοδωρή. Είσαι, καλησπέρα, Χαλκιδική. Είμαι στο δημοτικό στάδιο της Νικήτης, όπου σήμερα διεξάγονται οι διεθνείς αγώνες ρήψεων με την επωνυμία Σιθόνια. Εντάξει, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για όσους βρίσκονται στην Χαλκιδική να επισκεφθούν εδώ το δημοτικό στάδιο, διότι στους αγώνες συμμετέχουν πρωταθλητές του στίβου, μεγάλα ονόματα του πανευρωπαϊκού στίβου, και είναι μια καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αυτούς τους αθλητές που κανείς τους βλέπει σπάνια για σε περιφερειακά, αν θέλετε, μύτη. Πολύ ωραία λοιπόν. Θοδωρή, τελευταία εκπομπή σήμερα. Ναι, να σας πω, πριν αρχίσουμε, πούμε για την τελευταία εκπομπή και τα αποχαιρετιστήρια του καλοκαιριού, ήθελα λίγο να σας πω ότι οι αγώνες έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου. Έχει ξεκινήσει η σφαιροβολία γυναικών και κορατσίδων. Θα ακολουθούν στη συνέχεια η σφαιροβολία και η σφυροβολία και η δισκοβολία ανδρών και γυναικών. Οι αγώνες γίνονται προς τιμή του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, του Πανευρωπαϊκού, του Πρωταθλητή Ευρώπης, Σφύρα, ο οποίος κατέχει βεβαίως και το πανελλήνιο ρεκόρ, στα 80 και 45 μέτρα. Και πέρα από τους αθλητές πανευρωπαϊκού επίπεδου που βρίσκονται εδώ σήμερα, γίνονται αγωνίσματα για μικρά παιδιά που συμμετέχουν σε γυμναστικούς συλλόγους της Πνικήτης και της υπόλοιπης Χαλκιδικής. Λοιπόν, αυτά Θοδωρή, όσον αφορά το ρεπορτάζ και το χώρο που βρίσκεται. Ωραία. Έτσι. Επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ βέβαια στο αθλητικό, εγώ πρέπει να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και είναι η εξής ερώτηση. Πού θα πας διακοπές? Ναι. Ρωτώ έτσι. Ξεκινάω από εσένα και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Στη Χαλκιδική θα μου πεις. Στη Χαλκιδική έχω να σας πω. Δεν θα με δικηθώ για διακοπές. Εδώ έχουμε την ευκαιρία, όπως φαντάζομαι και εσείς, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Δεν η παραλία είναι πολύ κοντά μας. Έχει αρκετό κόσμο, νομίζω σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν και οι παραλίες και
βλέπουμε και αρκετό κόσμο τουρίστες στην περιοχή. Mm. Νομίζω ότι η Χαλκιδική, ακόμη και για εμάς τους ντόπιους εδώ, είναι μια καλή ευκαιρία να παραμείνουμε το καλοκαίρι. Πάμε διακοπές του χειμώνα εμείς. Μάλιστα. Θοδωρή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά για τη συνεργασία που πολύ, είχαμε Θοδωρή. Σε όλη τη διάρκεια την τηλεοπτική αυτή της εκπομπής από το Γενάρη και μετά. Και πραγματικά πολλές φορές η συμμετοχή σου ήταν πολύτιμη, γιατί μας έδινες πληροφορίες από μια περιοχή στιγμής. Στην οποία λίγο δύσκολο για μας να βρεθούμε όσο συχνά θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Και βεβαίως για τις εξελίξεις τελευταία στιγμή και πραγματικά σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και επειδή είπα πάρα πολλά καλά λόγια, θα σου πω ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι παρέα. Μην νομίζω ότι τελείωσες. Τα καλά λόγια ήταν μέχρι εδώ. Θοδωρή, θέλω να πω. Εγώ, συγχαρητήρια, πού βρίσκεσαι ακριβώς? Το πλάνο πίσω. Όχι, ποιος ευθύνεται για το ίντερνετ? Είσαι σε εξωτερικό χώρο και έχουμε τέτοιο ίντερνετ, τέτοια καλή σύνδεση, νομίζω είναι πρωτοφανές αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα που το σκέφτομαι και μου λέτε ότι είναι καλή σύνδεση, εγώ βλέπω βέβαια από την κάμερα την εικόνα μου, οπότε δεν ξέρω για την ποιότητα που βγαίνει στην τηλεόραση. Είναι σύνδεση, μια κανονική σύνδεση που έχει βάλει ο Δήμος Συντονίας. Μπράβο στο Δήμο Συντονίας. Και είναι μια 24 σύνδεση κανονική. Νομίζω είναι καλό αυτό και μπορούμε τη σύνδεση αυτή να την εκμεταλλευτούμε και για άλλα γεγονότα και για άλλες συνδέσεις. Ωραία. Να το Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ και το κρατάω. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν πολύ πολύτιμη και ενδιαφέρουσα συνεργασία μαζί σας. Για να μεταφέρουμε όποτε χρειαζόταν τον παλμό των γεγονότων από τη Χαλκιδική. Θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και βεβαίως το Σεπτέμβριο μακάρι θα είμαστε και πάλι μαζί, πιστεύω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε και ελπίζουμε και εσύ να περάσει ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Και ξεκινώ με την ερώτηση παγίδα. Αν θα πάτε διακοπές και πού, αγαπητοί συνάδελφοι? Γιατί δεν μιλάτε? Δίνουμε το λόγο στη Μαρία. Αυτό είναι το λόγο. Συγγνώμη, είχα ξεχάσει, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευγενική. Ωραία. Αφού είναι η σειρά μου, θα σας πω. Καταρχήν, έχω ετοιμάσει ήδη βαλιτσούλα. Θα πάω για αρχή στους πολύ αγαπημένους μου παππούδες στο χωριό μου. Που, όπως ξέρετε, και το χωριό όλοι... να χαρούν οι λοιπόν, άνθρωποι. Στην Πλατανιά του Κιλκής. Πολύ ωραία. Θα συγκινηθεί ο παππούς. θέλω κάποιο φρόσο, φέρε μου λίγο όσο θα μιλάει η Μαρία, συγγνώμη, τον Κωστικά. Τον Κωστικά. Για πες Μαρία, μετά. Μετά έχεις εξωτερικό. Μετά, ναι, όπως φαίνεται, ναι. Θα δούμε. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Θα και όλα τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι ακριβώς. Επίσης, να ζητήσω συγγνώμη αν ακούγονται ηχητικά εφέ. Εγώ είμαι, γιατί η αγαπημένη Φρόσο με βόλεψε εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς. Ακούγεται κάτι και Φρόσο, μην απομακρυνέσαι, γιατί θα έρθει καιρό και για το δικό σου το πλάνο. Όπως καταλαβαίνεις. Θα σας το πω. Ένα χρόνο τώρα δεν το είπα. Μεταξύ μας. Λοιπόν, κάθε φορά, επειδή κατέβαινα λίγο νωρίτερα για το δελτίο, πάντα καθόμουν στον καναπέ. Είναι πάρα πολύ βολικό. Α, και μας το κρατούσε κρυφό. Δεν βολεύτηκα σήμερα. Σήμερα είδε που δεν βολεύτηκες. Ήθελα τη γωνία του Δημήτρη. Ο Δημήτρης κάθεται στην καλύτερη θέση, νομίζω. Λοιπόν, Νίκο, θα πας διακοπές, θα πας κάπου ή θα μείνεις περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά είναι δύσκολη κυρία διακοπές. Αλλά ευτυχώς έχω ένα θετικό εγώ, ότι έχω παντρευτεί γυναίκα η οποία κατάγεται από την Κρήτη, οπότε υπάρχει ένα πατρικό εκεί πέρα. Πάλι. Σου έχω πει πόσο καλή είναι η γυναίκα σου. Πάλι η Κρήτη, λοιπόν. Ναι, έτσι. Και βέβαια, εντάξει, τυχαίνει να έχουμε και μια κοινωνική εκδήλωση βαφτίσια τέλος πάντων του ανεψιού της γυναίκας μου. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συνδυάσουμε και την επίσκεψη στο νησί και βέβαια την παρουσία μας στα βαφτίσια, στα Χανιά και στο Νότιο Ηράκλειο, από όπου είναι η σύζυγος. Πρώτη φορά πήγα στην Κρήτη το 2008. Αλλά το 2010, φαντάζομαι. Έτσι. Το 2010 όμως. Τη γύρισα πραγματικά. Είχα κάνει 2.000 χιλιόμετρα περίπου στο νησί σε μια εβδομάδα. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά είναι ένας προορισμός, πέρα βέβαια από τους κοντινούς, της Πιερίας, της Χαλκιδικής ή του Ιωνίου που φτάνεται εύκολα θήμερον, πραγματικά αξίζει κανείς να πάει. Και γι' αυτό φροντίζουμε με κάθε ευκαιρία, με ό,τι μέσα έχουμε, με ό,τι δυνατότητα έχουμε, να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον 2 χρόνια θα τιμάμε τον τόπο καταγωγής της γυναίκος. Πώς λέει, από πού είσαι, από εκεί που είναι η γυναίκα μου. Έτσι, έτσι. Γιατί έτσι με βολεύει, εν πάση περιπτώσει. Εσένα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν πρέπει να σε ρωτήσω για διακοπές. Γιατί έχεις κάνει τόσα χιλιόμετρα, έχεις πάει σε τόσες περιοχές. Ήταν για δουλειά. Όπως εσύ πας στη Βέρεια. Όπως πας στη Βέρεια για δουλειά. Το επιχείρημά μου είναι η Τραπεζούμπα που έλεγες με τη Βέρεια. Πήγα για δουλειά κι εγώ. Δεν ήταν. Ναι, έβλεπα όμως κάτι φωτογραφίες με κάτι ωραία φαγητά, κάτι ωραία προϊόντα, κάτι ωραία κρασιά. Δεν ξέρω ακριβώς τι δουλειά ήταν αυτή που κάνατε. Εκείνο ήταν για δοκιμές, ήταν βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Έκανες και εσύ έρευνα αγορά. Φωτογράφηση μόνο. Για τη φωτογράφηση, ήταν για να έχεις φωτογράφηση. Δεν τα άγγιξα, δεν ξέρω. Τα έχετε συνεννοηθεί οι δυο σας πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, υπάρχει πλάνο. Λοιπόν, διακοπές, ναι, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν έχεις και οικογένεια,
και τα παιδιά χρειάζονται τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Εγώ θα μείνω very Macedonia, λοιπόν. θα μείνω... Very, very. ναι, μια που στηρίξαμε και το πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει, όπως αναφέραν και άλλοι, ο Απόστολος ο Τζιτζικώστας. Θα επιλέξω τις παραλίες και της Χαλκιδικής, αλλά και τις παραλίες της Κατερίνης για κάποιο ίσως Σαββατοκύριακο, όταν φτάσουμε προς το τέλος. Έχει τόσες πολλές ομορφιές πραγματικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κι εγώ ίδιος δεν τις έχω εξερευνήσει, πέρα από κάποιες παραλίες. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να μείνουμε σε αυτό που λέει και το λογότυπο, ότι πραγματικά δεν μπορείς και εν μης δεις. Δεν μπορείς να το, το χάσεις αυτό με τίποτα. Βέβαια ο Νίκος μου έδωσε και ένα ωραίο πάτημα να πω ότι και η Κρήτη είναι πανέμορφη. Έχω και εγώ φίλους στην Κρήτη, την επισκέφτηκα πριν από 2 χρόνια περίπου. Πραγματικά είναι όμορφη, αλλά για φέτος θα μείνουμε στην περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το μέρος της Ελλάδας δεν είναι όμορφο. Τώρα, Φρόσο Κωνσταντινίδου που είσαι δίπλα στο σκαμπό, παρότι δεν έχεις μικρόφωνο, δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Έφυγε. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στον Κωστίκα. Λοιπόν, να μας πει καταρχάς. Να μας πει τι ακριβώς γίνεται με τον Κωστίκα. Πάρε τον Κωστίκα καταρχήν. Τον έφερες μαζί σου από την Μπέλα. Ο Κωστίκας λοιπόν από την Αυστραλία τον έφερε. Μπράβο. Είναι ο Κωστίκας λοιπόν είναι ένας πραγματικός κροκόδηλος. Τώρα δεν ξέρω να τον κρατήσουμε έτσι. Θα τον κρατήσεις για να τον δείξουμε. Και τον δείχνουμε ήδη. Όταν βγήκε ο Σύφης της Κρήτης λοιπόν, θεώρησα ότι έπρεπε να κάνουμε κι εμείς μία πλάκα με τον Κωστίκα. Τον ονομάσαμε κι εμείς Κωστίκα. Είναι ένα δώρο το οποίο το δώσαν από εκεί οι Έλληνες ομογενείς στον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας. Είναι ένας πραγματικός κροκόδηλος, ο οποίος έχει ταριχευθεί. Είναι ένα προϊόν το οποίο το δουλεύουν πολύ στην Αυστραλία. Εκτρέφουν τους κροκόδηλους. Το ζωάκι αυτό. Δεν το λες προϊόν, το ζωάκι. Όχι, το προϊόν λέω αυτό της ταρίχευσης και της πώλησης. Ταρίχευουν, τους μεγαλώνουν μέχρι κάποια ηλικία, όχι πολύ μεγάλους βέβαια. Και τους ταρίχευουν μετά και τους πουλάνε ως σουβενίρ στους τουρίστες. Αυτός είναι ένας πραγματικός κροκόδηλος. Τώρα, να σας πω ηλικία και τέτοια δεν ξέρω. Μικρός. Ούτε ξέρω άμα είναι θηλυκός ή αρσενικός. Εγώ θυμήθηκα το ανέκδοτο πλοίο, το καημένο του ζωάκι. Το καημένο του κροκοδιλάκι. Ναι, το ερπετό αυτό. Πραγματικά, αν θα το δείτε στο φυσικό του περιβάλλον, είναι τρομακτικός. Δεν το συζητάμε. Και ειδικότερα όταν μιλάμε ότι υπάρχει έναν αρσενικό που είδαμε ήταν στα 6,5 μέτρα μήκος. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς για ποιο λόγο ο κροκόδιλος στο Ρέθυμνο προκάλεσε αυτόν τον τρόμο. Και πραγματικά λέει: άμα θα κλείσει το σαγόνι του, μετά δεν ανοίγει με τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, δεν νομίζω να χάρηκε και πάρα πολύ σύζυγος όταν σου είπε τι έφερες από το ταξίδι σου και είπες τον Κωστίκα. Ναι, δεν νομίζω ότι πολύ χρήσιμο. Ο Κωστίκας λοιπόν δεν είναι ασία χρήσιμο. Θα μπορούσε σίγουρα να ήταν κάποια τσάντα. Γιατί και εκεί πουλάνε τέτοια. Από Κωστίκα. Από Κωστίκα, ναι, από Κωστίκα. Δεν πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα τα πούμε αμέσως μετά με τους φίλους. Μαρία, μπορούμε να σε αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχεις δουλειά μετά και να σας υπενθυμίσουμε ότι τηλεφωνείτε στο 2351-038-941 και 38-942 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 δώρα που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής και είναι μία τσάντα προσφορά του καταστήματος Reha Store, με ένα ρολόι προσφορά του καταστήματος Dinuovo, μία θεραπεία προσώπου κολαγόνου και αλουρονικού οξέως και από το κομμωτήριο Εστί, μία θεραπεία μαλλιών, κούρεμα και χτένισμα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.